Λοιπόν, υπερπαραγωγή κάνουμε τώρα, έτσι. Studio ποιο, 2. Studio 4. Τι 2. 2 ήταν το προηγούμενο. Λοιπόν, έχουμε φέρει εδώ συστήματα ηλεκτρονικά παρακολούθησης. Είμαστε έτοιμοι για το έξτρα 5 λεπτό, το στοιχηματικό, στο οποίο να ξεκινήσουμε και να λέμε καταρχήν είδες, έτσι, στο καινούριο στούντιο δεν υπάρχει ο Μουλάς. Έχουν αλλάξει θέσεις. Αλλάξαν θέσεις τα ποτήρια. Δηλαδή, αυτά πες ποιος τα κάνει, άμα είναι ακριβή παραγωγή. Ναι, όχι, αυτό είναι γεγονός γιατί υπήρξαν σχόλια, ας πούμε. Ναι, δηλαδή, αν μπορούσαμε να αλλάξουμε και ρούχα, δηλαδή, κάναν τα ρούχα σου σε μένα, αλλά μου είναι λίγο φαρδιά. Αυτό είναι γεγονός. Η καρταρόμπα έξω και κάποιος έχει κλείσει την κέντρο τη δουλάπα και δεν μπορούμε να αλλάζουμε. Λοιπόν, έχουμε ένα θέμα. Πάμε στοιχηματικό, λέγοντας ότι με το Ίκαρος ΚΑΟ που πέρασε τη Δευτέρα, έχουμε σύνολο εβδομάδας 10 στα 12, τρομερό νούμερο. Και γενικά 41 στα 56. Ασύλληπτο νούμερο από τότε που ξεκίνησαν οι εκπομπές επίσης. Δηλαδή τώρα αυτό, ας πούμε, άμα το κάναμε στην Αμερική, τι θα γινόταν? Αν το κάναμε στην Αμερική, σίγουρα θα είχαμε περισσότερα λεφτά στην τσέπη μας από ό,τι έχουμε τώρα. Γιατί ένας επαγγελματίας tipster που ασχολείται εκεί που χρεώνει από 100 μέχρι 200 δολάρια το tip της ημέρας, θεωρείται ότι ανήκει στην κορυφή όταν έχει ένα ποσοστό 60-65% επαλήθευση των σημείων του. Λοιπόν, τώρα το 10 στα 12. Εμείς δηλαδή τώρα είμαστε γκουρού, ας πούμε. Αυτό καθόμαστε. Έβγαινες όχι με τον Αργύλε, έτσι όπως είμαστε, σε στυλ Βούδα. Να σου ταιριάζει. Βούδα. Ναι, έτσι. Βγαίνει μετά η ζωή και λέει πώς πάει και νοκόδα σε τέτοια. Μεγάλη γκουρού. Ναι, κάπως έτσι. Και πρόσεχε, μιλάς με χρησμούς, δεν λες απευθείας ότι άσο αυτό. Λες, ας πούμε, πετάει υπέρδεκα. Και σκέφτεται το άλλο, σου λέει τώρα τι είπε ο γκουρού. Πού συνδυάζεται με έμβλημα, ας πούμε, λοιπόν, για να πετάξει. Εδώ να σημειώσουμε ότι πιάσαμε Ζαλγκύρης Παναθηναϊκός στο διπλό. Σικάγο Μαϊάμι στο άντερ. Σικάγο Μαϊάμι στο άντερ. Ολυμπιακός Κάχα στον Άσο. Εφές ΣΣΚ τον Άσο. Πιάσαμε το Ελυσιακός Παναθηναϊκός στο διπλό, ήταν εύκολο. Χάσαμε το Πανιόνιος Άρη στον Άσο, παρότι κέρδισε το Πανιόνιο στη νίκη. Πιάσαμε το Απόλλωνα Κολοσσού τον Άσο, τον Μπάμπερκ Μάλαγα τον Άσο, παρότι έχασε η Μπάμπερκ σαν στοιχηματικά, το Χίμκι Μπεσίκδα στον Άσο και παρότι, το Ίκαρος Καότ που είπαμε και πριν, και παρότι δεν τα παίξαμε στο στοιχηματικό, γιατί δεν μπορεί τώρα όλο αυτό το πλούτο γνώση, γιατί κάτι πρέπει να κρατήσουμε. Κάτι πρέπει να. Ναι, και πόσο δηλαδή ταμείο, πόσο πλούσιο να το κάνει. Πόσο να κρατήσουμε. Δηλαδή, δηλαδή θα μας κυνηγάνε και από τις εταιρείες. Θα μας επικηρύξουν. Δεν μπορούμε. Ήδη κυκλοφορούν οι κόμμουνοι. Έτσι. Εγώ έχω κούλα. Τώρα θα δώσω τις προβλέψεις μου με άλλο στυλ. Έχω αναγκάσει να πούμε από πίσω στο στρίβο γρήγορα με τα πετράγια. Λοιπόν, Φενέρ Μπαρτσελώνα το διπλό το πιάσαμε Μάρς. Έτσι. Το Ελευσίνα Ρέθμι τον Άσο, τον είπε ο Αποσκήτης. Ο Αποσκήτης πρέπει να λέει να μην παίζει. Ναι, πρέπει να λέει να μην παίζει. Γιατί αν δεν είχε παίξει δεν θα είμαστε 41-56, τώρα θα είμαστε 41-50, 41-49. Ναι, όχι, το 56 θα ήταν, γιατί 56 ναι, θα ήμασταν 5 παραπάνω, θα ήμασταν 45-56. Πόσα παιχνίδια έχεις παίξει? 4. Ναι. Άρα θα ήμασταν 45-56. Θα βγάλω. Και αν και μίλαγες για τους Γερμανούς. Για τους Γερμανούς που μίλαγα εγώ συνέχεια και είχα φαγωθεί με Άλμπα και Μπάμπερ. Άλλα 4-5, το 45 θα είχε γίνει 50-56. Μετά Νάσα. Εκεί, ναι, εντάξει, εκεί θα ήταν X-Files, θα είχαμε πάει σε άλλο επίπεδο πλέον. Και αυτό αναφέρεται γενικά, δεν είναι μόνο στο μπάσκετ, το ευρωπαϊκό, είναι και στα NBA εδώ, όπως έχουμε συζητήσει με τον Τζόρτζ. Αυτά που τα έχεις εσύ, κατά δεύτερο λόγο του Τζόρτζ, όσες φορές είναι εδώ. Λοιπόν, πάμε στα σημερινά να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, από το σημερινό κουπόνι, τι κάνεις, κρατά τον Άσο της Σιένα κόντρα στην Φενέρ. Εύκολο. Ναι, νομίζω, εύκολο δεν ξέρω πόσο θα είναι εύκολο. Δεν ξέρω σε διαφορά, εύκολα θα κερδίσεις ένα. Το 7,5 κανονικά πρέπει να είναι πάνω από 10 πόντους αυτό το μάτσο, σίγουρα. Δηλαδή 10 με 15 με τη Σιένα σίγουρα να μην είναι τόσο κακή όπως τα είπαμε και πριν, όσο στο παιχνίδι με τη Μακάμπη, είναι τελείως διαφορετική Σιένα. Δεν ακουμπάμε το Κάχα Μακάμπη. Κάχα Μακάμπη να είναι μεγάλο τέρμπι, δεν μπορείς να κάνεις άκρη εδώ. Δεύτερο σημείο θα κράταγα εγώ, χωρίς να είναι βασική επιλογή, το διπλό του Ολυμπιακού μέσα στην Τουρκία με την Μπεσίκδας. Αν κόψουν ρυθμό οι παίκτες της ελληνικής ομάδας μπορούν να κάνουν μια νίκη όπως είχαν κάνει μέσα στους 14-15 πόντους είχαν κερδίσει. Εκεί σχετικά σωρελαντή μπορούν να κερδίσουν, με τον Ewing να έχει τραυματιστεί και να είναι εκτός από την Μπεσίκτας, αλλά νομίζω ότι αυτή η ομάδα δεν θέλει και τραυματισμούς για να παίξει τον μπάσκετ και αποσίες για να... Εγώ αν έπρεπε να κρατήσω δεύτερο σημείο για να έχουμε μια εναλλακτική λύση στους φίλους που γιατί κάποιος μπορεί να μην του κάθεται καλά αυτό, θα έπαιρνα το διπλό της Χίμκι στην Μπαρτσελώνα, εννοώντας όχι ότι θα κερδίσει κατά ανάγκη Χίμκι στην Μπαρτσελώνα, αλλά μπορεί να υπερασπιστεί αυτό το 10,5. Ναι. Και το λέμε ή δεν το λέμε τώρα. Εντάξει. Της Μπάμπεκ. Όχι τίποτα, για να κατεβάσουμε τα ποσοστά να μην είμαστε τόσο καλοί. Ναι. Εδώ θα συμφωνήσω εγώ για πρώτη φορά ότι κάποια στιγμή ένα από τα παιχνίδια που έχουν τύχει η Γερμανία ας πούμε, που δεν τους έχεις σαν ανυποψίαστη για να πάνε να κάνουν ένα καλό μάτς, όχι για να κερδίσουν μέσα στην Ιταλία. Αυτό με 14,5 ναι, μπορούν να το κάνουν κόντρα στη Μαδρίτη. Μια ανάλογη εμφάνιση ή κοντά στην εμφάνιση που είχαν κάνει με τον Παναθηναϊκό. Απλά το βάζουμε για να έχουμε και ποσοστά ανθρώπινα, να μην ξεφύγουμε. Για να πέσουμε λιγάκι πιο κάτω. Και στις Παρασκευές. Και στις Παρασκευές σίγουρα κρατάω τον άσο του Παναθηναϊκού κόντρα στην ΕΦΕΣ. Ναι. Πιστεύω αρκετά από την άποψη ότι ο Παναθηναϊκός. Δίνει και 4,5 στην ΕΦΕΣ. Ναι, δεν με πειράζει. Εγώ νομίζω ότι είναι στους 7-8 πόντους το μάτς. Μπορεί να το κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Μπορεί να παίξει και την καλή που άμυνα στην περιφέρεια. Και δείχνει και δείγματα βελτίωσης που είπαμε και στο κομμάτι της επίθεσης. Και αν μου βάζουν το όπλο στον πρόταφο για να διαλέξω δεύτερο νούμερο, δεύτερο παιχνίδι, θα έπαιρνα το διπλό της Αλγερίας. Ναι. Δύσκολο παιχνίδι και δύσκολο. Ναι, δύσκολο. Γιατί... Καλύτερα δεν το αγγίζουμε. Ναι. Γιατί αλλά... Μάλακα έχει ένα, αυτό που είπαμε, μαγικό τρόπο εκεί που λες. Η λογική λόγη της Ζαλγκίρης είναι καλύτερη ομάδα, θα έχει το κίνητρο και αυτή. Δεν πάει ας πούμε ότι και αν το χάσω τι έγινε. Αλλά κατά έναν περίεργο τρόπο η Μάλαγα πάντοτε βρίσκει την άκρη. Εγώ πάντως θα το έπαιρνα για να. Πάλι να ρίξουν τα ποσοστά. Να ρίξουν, ναι. Αφού δεν μαζίνουν τα 100 δολάρια, δεν παίζω άλλο. Δεν παίζω άλλο. Λοιπόν, και σαν να κλείσουμε τα του NBA, που είναι τα τρία παιχνίδια. Το ένα είναι το άσο του Σικάγο. Μετά. Να αφήσουμε την άφανα τελευταία, επειδή είναι πέμπτη το NBA, για να το κουμπώσουμε έτσι. Άσο το Σικάγο κόντρα στην Φιλαδέλφια, αγαπημένη μας ομάδα. Άσο Lakers. Άσο τους Lakers. Clippers Indiana αφήσουν μακριά, μεγάλο ντέρμπι, περίεργο παιχνίδι. Μπορεί να κάνει περίπατο η Indiana ή να κερδίσει και σχετικά εύκολα η Clippers. Ένα μάτς μεγάλο διακυμάνσεων νομίζω και δεν θα είναι καθόλου κοντά στο handicap το κλειστό του νικητή ουσιαστικά που προβλέπεται στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Λοιπόν. Εγώ πάντως έπαιρνα τους Clippers. Ναι. Το επακέπαιρνα έτσι. Ναι. Αλλά συμφωνώ μαζί σου να κρατήσουμε τα δύο Chicago και Lakers. Α, ένα άντε να βγάλεις άκρη. Δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα τα πράγματα γιατί στο Καβάλα Ολυμπιακός. Εγώ θα πήγαινα πάρα με τους δυνατούς. Στο Καβάλα Ολυμπιακός. Αυτά τα παιχνίδια είναι να δεις τι έχουν κάνει και στην Ευρωλίγκα και πώς έχουν οι δύο μεγάλοι, τι δυνάμεις έχουν σπαταλήσει για να προσεγγίσουν. Αν και βλέπεις ότι πλέον έχουν αρχίσει και ξεφεύγουν, είναι σε καλό τέμπο και οι δύο. Κοίτα, ούτε η Καβάλα ούτε ο Καούρ μπορεί να δυσκολέψουν πάνω από ναι, κάτω από τους 20 πόντους δηλαδή για να χάσουν. Δεν τίθεται θέμα. Όπως επίσης, αν κάποιος δει το Καούρ Παναθηναϊκός, πώς είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός στην δράμα σε ένα παιχνίδι που κινδύνευσε να το χάσει, τελείως διαφορετική ομάδα. Καλά, Φατάκης τότε, τελείως διαφορετικός ο Παναθηναϊκός από εκείνη την ομάδα. Θα κάνει περίπατο μέσα στο ΆΚΑ. Αλλά και πάλι έχει να κάνει εδώ με το χάρτη. Στα δικά μου μάτια, ο Παναθηναϊκός είναι για να κερδίσει με 30 πόντους τον ΚΑΟΒ και στους 25 πόντους είναι να κερδίζει ο Ολυμπιακός στην Καβάλα. Έτσι. Αν έχουν κάνει νίκες και οι δύο ομάδες, αποτελεί προτροπή για τις, στην Ευρωλίγκα εννοώ, να τις παίξεις και στην Α1. Τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι φωτιά και λάμπα. Εγώ θα έπαιρνα τον Άσο του Ηλυσιακού. Λες ότι θα κερδίσει την Ελευσίνα, ναι. Γιατί θεωρώ ότι έχει τους παίχτες να το κάνει, παίζει με την πλάτη στον τοίχο, έχει έμπειρα παιδιά. Θα έπαιρνα τον Άσο του Ηλυσιακού, θα έπαιρνα τον Άσο του Κολοσσού. Με τον ΠΑΟΚ δεν θα είναι στο κουπόνι αυτό, γιατί δεν μπαίνει ο ΠΑΟΚ. Δεν μπαίνει ο ΠΑΟΚ. Ναι, δεν μπαίνει ο ΠΑΟΚ και το Περιστέρι. Το Περιστέρι δεν το είπα καν γιατί δεν μπαίνει ο ΠΑΟΚ. Άρα δεν μας ενδιαφέρει ο Κολοσσός. Θα έπαιρνα τον Ηλυσιακό λοιπόν. Και τίποτα άλλο. Ναι. Και τους δύο μεγάλους. Και πολύ περίεργο είναι αυτό το ρέθινο πανιόνιο. Αν ξέραμε σε τι κατάσταση θα κατέβει το ρέθινο, θα πηγαίναμε τον καλό πανιόνιο. Αλλά επειδή το είπαμε και πριν ότι το ρέθινο. Θα γίνει λίγο μπάχαλο. Ναι, ή μπορεί να είναι και συσπήρωση να βγούμε μια ομάδα τελείως διαφορετική. Μπορεί να έχει δυσκολίες ο πανιόνιος εκεί μέσα. Αλλά εντάξει, 3 παιχνίδια νομίζω ότι είναι αρκετά. Πάντως, αν δεν καθίσει ο Κουφός στον πάγκο, που είναι πολύ πιθανό. Θεωρώ ότι ο Πανιόνιος έχει σήμερα credit για να πάρει το παιχνίδι. Την νίκη και δηλαδή, λίγο πιο εύκολα. Επειδή ακόμα το ρεπορτάζ τρέχει και επειδή σήμερα κατεβαίνει ο Τσομπανάκης κάτω για να συζητήσουν τι και πώς και αν θα υπάρξει τελικά διαζύγιο ή όχι, αν θα καθίσει. Αν δεν καθίσει ο Κουφός στον πάγκο, αν δηλαδή πάει λογικά με το Θανάση στο Γιαπλέ, εγώ θα ήθελα να προτείχει τον Πανιόνιο. Γιατί εκεί θα είναι περισσότερο το μούδιασμα των παιχτών παρά η συσπήρωση. Συσπήρωση γύρω από ποιον δεν έχει καινούριο προπονητή να πεις ότι ξέρεις. Ναι, έχουμε να δείξουμε κάτι. Θεωρώ ότι αν δεν καθίσει ο Κουφός στον πάγκο θα είναι Πανιόνιος. Αν καθίσει ο Κουφός στον πάγκο είναι Νομπέ. Ναι, θα συμφωνήσω εγώ. Λοιπόν, αυτά ήταν. Τα άκουσαν οι Αμερικανοί φίλοι μας. Τους όμως το έχουν ανοιχτή ακρόαση. Είδες ούτε νο, δεν είχε τίποτα και δεν έστειλε ούτε καν στις προτάσεις στην αρχή τώρα όταν μιλάμε για NBA και για να πούμε ότι αυτή είναι η τελευταία εκπομπή που θα δώσουμε δωρεάν η στοιχηματική. Μετά ξέχουμε να κάνουμε συνδρομικές κάρτες. Ναι, βάζεις μέσα κάρτα, πληρώνεις και ακούς. Ναι, αν μπορούμε να τα πληρώσουμε με δόση αυτά, δεν το ζητούμε εμείς. Εντάξει, θα κάνουμε διευκόλυνση. Να μας κάνουν, εμείς θα πληρώνουμε. Εμείς θα πληρώνουμε, θα μας κάνουν διευκόλυνση, θα μας βάλουν 6-8 άπικες. Άπικες. Εγώ δεν θα παίξω. Τίποτα. Αν σε βάσουμε την προσπάθεια που κάνει. Δηλαδή εσύ μπορείς να διαλέξεις από αντιπάλους. Θα παίξω την πρώτη σειρά. Ναι, μπράβο, για να έρθει ο άσος. Σωστό. Γενικώς μπορείς να μην πλησιάσεις σε κανένα πρακτορείο του ΟΠΑΠ μέχρι τη Δευτέρα. Ναι. Δηλαδή, κοίταξε, ο ΠΑΠ μπορεί να ζήσει με έναν επενδυτή λιγότερο. Εμείς με σένα μαζί δεν έχουμε καμία τύχη. Δημήτρης Αποσκήτης, ο άνθρωπος που καταστρέφει την εκπομπή μας. Σωστό. Έτσι, την καταστρέφει όταν παίζει. Όταν παίζει, ναι. Γιατί κατά τα άλλα είναι ο άνθρωπος που είναι πίσω από τις κάμερες και μας βοηθάει τα μάλα. Όταν δεν παίζει. Τα μάλα, ωραία, καιρό είχα να ακούσω. Μπορώ να σου πω κι άλλο. Τι, άσε να τα πεις μετά. Όταν θα είμαστε δυο μας. Λοιπόν, το κλείνουμε το σπίτι. Ναι, το κλείνουμε, τέλος. Η πλάκα ξέρεις πέρα, κάποια στιγμή θα φάμε καμία σφαλιάρα τρελή, θα μας έχουν πιστέψει οι άλλοι που κερδίζουμε και θα έρθουν μετά και θα φύγουν κάτι μούτζες τρισδιάστατες. Κάτσε, αφού είναι στους όρους φύσης ρε παιδί μου, στην αρχή, ότι ό,τι λέμε μην το παίρνετε σε σοβαρά. Ναι, εντάξει. Αλλά από αυτό που τους λέμε μετά θα πούνε πρέπει και να τάδες και έναν τόσα. Έχουμε αποδείξει όμως, ευτυχώς. Δηλαδή, πηγαίνεις στα προηγούμενα τέτοια, ό,τι και να σου πούνε, δεν μπορεί να σου πει κανένα τέτοιο. Πήγαινε στα προηγούμενα βιντεάκια να δεις τι έχουμε προηγούμενα στα 5 λεπτά. Λοιπόν, το 10 στα 12 της τελευταίας εβδομάδας και το 41 στα 56 συνολικά, σας αποχαιρετά για σήμερα. Ραντεβού την άλλη Πέμπτη, δεν ξέρω αν θα είμαστε πέρα, θα είσαι μόνος σου. Θα το δούμε. Και θα σου φέρω άλλον φίλο να κάνετε μαζί εκπομπή. Να έχετε ένα καλό βράδυ μπασκετικό και ένα καλό στοιχηματικό βράδυ. Πολλά καλά στοιχηματικά βράδια γιατί έχουμε πάλι την Παρασκευή. Παρασκευή και Σαββατοκύριακο μαζί, εντάξει. Και καλό μας χωράει.